Κοιτάξτε, τις πληροφορίες που υπάρχουν τις ξέρει καλύτερο ο Λιμενάρχης, ο κ. Δουβής. Από αυτόν μπορείτε να πάρετε περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο, το οποίο μας ειδοποίησε κιόλας, αλλά και με το Δήμο Ηρακλείου που ζήτησε να το προσφέρουμε την αίθουσα, πράγματι προσφέραμε αμέσως και χωρίς καμία αντίρρηση στην αίθουσα. Μπορώ να πω ότι με χαρά το κάναμε, γιατί αν αναλογιστεί ο καθένας και πάρει τη θέση αυτών των ανθρώπων, πραγματικά αυτό που κάνουμε εμείς είναι μηδαμινό μπροστά στην περιπέτεια που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να σας πω ότι τα στρώματα αυτά, στα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι μετανάστες, τα έχει φέρει εδώ η Αναπτυξιακή Κρήτης, με οποία και με αυτή συνεργαζόμαστε. Έχουμε εμείς πάρει μέρημνα σήμερα να φέρουν φαγητό και το μεσημέρι και το βράδυ. Και όσες μέρες χρειαστεί εδώ, θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τουλάχιστον το φαγητό δεν θα το στερηθούμε. Τώρα μας έχουν ενημερώσει για 3 μέρες περίπου. Τώρα και παραπάνω, αν χρειαστεί, εμείς στη διάθεση τους θα είμαστε και πάλι. Έχουμε φροντίσει και φτιάχνουμε τώρα κάποιους χώρους, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν και να πληθούν και να κάνουν ένα μπάνιο, αν χρειαστεί. Θα έρθουν δηλαδή χημικές τουαλέτες, ναι, και με χημικές τουαλέτες. Και νερό, πού θα κάνουν μπάνιο? Αυτό που διαμορφώνουμε τώρα ένα χώρο, γιατί και μας δεν ήταν προγραμματισμένο κάτι, μας βρήκε απροετοίμαστος, αλλά διαμορφώνουμε τώρα ήδη χώρο, ούτως ώστε να μπορούν και να πληθούν και να κάνουν και μπάνιο. Το φαγητό τους είναι εξασφαλισμένο. Νομίζω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Ενημερωθήκαμε από το κεντρικό λιμενάρχη Ηρακλείου, από τον κύριο Λιμενάρχη, ότι υπάρχει αύξηση μεταναστών στους καλούς λιμένες. Εκεί είχε μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος των Μυρών, τους υποδέχθηκε στο μέρος αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι περίπου 80 άτομα σε καλή κατάσταση. Εμείς ανταποκριθήκαμε αμέσως βέβαια και βρισκόμαστε εδώ για να τους υποδεχτούμε και εδώ στο Ηράκλειο και να τους παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί μπορεί να χρειαστούμε. Οι συνάδελφοί σας κάτω στους καλούς λιμένες, να μας πείτε τις βοήθειες που προσέφεραν ή το που κατέβηκαν από το σκάφος. Έχει και παιδιά. Ναι, έχει και παιδιά από τις πληροφορίες που έχουμε. Δεν χρειάστηκαν ιδιαίτερες βοήθειες. Ήταν σε καλή κατάσταση μετανάστες. Δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι δηλαδή ειδικό. Έρχονται πάντως στο Ηράκλειο, έχουν μπει στα λεωφορεία, έρχονται στο Ηράκλειο. Περιμένουμε και εμείς να τους υποδεχτούμε όπως κάνουμε πάντα βέβαια.